που έχει λίμνες, έχει τρύπες ανοιχτές από τη δραστηριότητα της αγαπημένης μας επιχείρησης, της ΔΕΗ ΑΕ, και έχει επίσης και μια σειρά ανθρώπων που ζει κάτω από τις καμινάδες, στον Άγιο Δημήτριο, στην Αγκρινή, στην Πρωτοκόμη, στον Τελεώνα, δεν θέλω να ξεχάσω κανένα από τα χωριά, σε αυτά που μετεγκαταστήσαμε και σε αυτά που θα μετεγκαταστήσουμε, πού όμως, στα όνειρά μας. Συζητήσαμε πριν από, μερικές ημέρες στην Αθήνα με τους εκπροσώπους της Αγκρινής και των αναργύρων για τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών για το προεδρικό διάταγμα, που με αγωνία και λαχτάρα περιμένουμε τους ογκυρών. Σας ερωτώ λοιπόν, μπορείτε σήμερα να τους κοιτάξετε στα μάτια για να τους πείτε ότι οι μετεγκαταστάσεις των οικισμών του θα γίνουν? Μπορείτε? Σας παρακαλώ να το κάνετε από εδώ. Χαίρομαι, και επιτρέψτε μου τη διαπίστωση, που σήμερα σας πήγανε στο νότιο τοπίο και κάνατε επίσκεψη, όπως επίσης και στην κατασκευή της Πολεμάδας 5. Και ξέρετε γιατί χαίρομαι? Γιατί επειδή είστε εξαιρετικά ευφυής και έξυπνος άνθρωπος και το έχετε αποδείξει αυτό, σήμερα πρέπει να καταλάβατε γιατί δεν μπορεί να πουληθεί αυτή η επιχείρηση. Σήμερα πρέπει να καταλάβατε γιατί είδατε τα μάτια των λιγνητορύχων να σας κοιτάνε με αγωνία και να σας λένε ότι εμείς δίνουμε αγώνα ζωής καθημερινή μέρα εδώ πέρα. Με πόνο στα πνευμόνια μας, στην οικογένειά μας, τον καρκίνο μας, ακόμα και στα ρούχα που πλένουν σε κάποιες κοινότητες, κύριε Υπουργέ, όταν τα πλώνουν και τα πλώνουν και δεύτερη φορά, γιατί τέμπρα μένει πάνω στο στενό μας.